Θα σας έλεγα ότι το Πασόκ έχει εγκαταλείψει τον χώρο του κέντρου. Φαίνεται αυτό και από τις δημοσκοπήσεις όπου η κυριαρχία μας είναι αναμφισβήτητη και διαγωνίζεται με το ΣΥΡΙΖΑ σε δημοσιονομικό λαϊκισμό. Η κυβέρνηση έχει δώσει πάρα πολλά. Αρχίζουν τώρα στην αντιπολίτευση και λένε γιατί δεν δίνεις 10, γιατί δεν δίνεις 20, γιατί δεν δίνεις 30 δισεκατομμύρια. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι μια ντροπή σε μια χώρα που πέρασε αυτή την κρίση. Χρειάζεται μεγάλη σοβαρότητα. Μέσα στις πολύ μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε λόγω της ενεργειακής κρίσης, του πολέμου στην Ουκρανία, όλων των υπολείπων με την πληθωριστική αυτή έκρηξη σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, τα νέα είναι πάρα πολύ θετικά. Η Ελλάδα σήμερα είναι πρωταθλήτρια ανάπτυξη στην Ευρώπη. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη μείωση στην ανεργία. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν είχαν εισόδημα, περίπου 300.000 τα τελευταία 3 χρόνια, εν μέσω πανδημίας, εν μέσω πολέμου, έχουν βρει δουλειά. Έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση στις εξαγωγές, αύξηση πολύ μεγάλη, ρεκόρ 20ετίας στις επενδύσεις, στις άμεσες ξένες επενδύσεις. Όλα αυτά δεν τα λέμε γιατί είναι οι αριθμοί που θα μας πούν στην αντιπολίτευση που ευημερούν. Τα λέμε διότι αυτό δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε την πολιτική στήριξη, να βγάλουμε τη θηλιά που βάλαν κάποιοι με 40 φόρους την περίοδο 15-19 στη μεσαία τάξη και συνολικά στην ελληνική κοινωνία, να συνεχίσουμε τη μείωση των φόρων, όπως κάναμε στο φόρο εισοδήματος, όπως κάναμε στην εισφορά αλληλεγγύης, τώρα και στους συνταξιούχους πια. Και να συνεχίσουμε την ενίσχυση των ασθενέστερων και συνολικά της ελληνικής κοινωνίας. Βλέπετε ότι ψηφίσαμε την αύξηση 7,75% στις συντάξεις για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, το 2008. Μια νέα αύξηση στο κατώτατο μισθό, την τρίτη μέσα σε 12 μήνες, να προχωρήσουμε έτσι μπροστά. Είναι προφανές ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις. Το βέβαιο είναι ότι η αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρνει την αυτοδύναμη Ελλάδα που θέλουμε, της ανάπτυξης και της ασφάλειας, ασφάλειας και στα εξωτερικά, με την ισχυρή αποτροπή, με τις διεθνείς συμμαχίες και ασφάλεια στα εξωτερικά.